Σήμερα έχει γενέθλια ο παππούς και αύριο ο ξαδερφός σου και μετά από λίγο έχεις εσύ. Είδες τι γίνεται, είδες τι γίνεται. Πολλά γενέθλια μαζεμένα, ε, δεν είναι πολλά τα γενέθλια τα μαζεμένα. Πολλές οι τούρτες. Με το ίδιο μαλλί όπως και χθες, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω σηκωθεί από πάρα πολύ πρωί με τρελό άγχος. Δεν ξέρω ακόμα τι έχει γίνει και τι θα γίνει. Εσείς τα ξέρετε, θέλω να πιστεύω. Με το βίντεο που ανέβηκε χθες, δηλαδή. Αχ, 17 του μήνα. Τώρα έχω βγει εδώ στον κεντρικό που είναι κοντά στο σπίτι μου για να πάρω ψαράκια. Το βραστό το ψαράκι δεν μας το τρώει και έχω μιλήσει με κάτι φίλες μου, τη φίλη μου την Κατερίνα και τη φίλη μου την Σοφία. Τη Σοφία θα την ξέρετε, θα σας βάλω και το Instagram της κάτω στην περιγραφή, ελπίζω να το θυμηθώ. Για να δείτε το Instagram της, γιατί δίνει πάρα πολύ ωραίες μαμαδοσυμβουλές. Και γενικότερα βοηθάει η μία την άλλη, λέμε η μία τις εμπειρίες της άλλης. Και επειδή τους είπα ότι εγώ έχω πρόβλημα με το ψαράκι, τι δεν μου τρώει ψαράκι, τι μπορώ να κάνω, μου είπανε και οι δύο να το κάνω ψητό στο φούρνο. Και θα πάρω τώρα να δοκιμάσω τσιπουρίτσα και ελπίζω, ελπίζοντας μάλλον, να του αρέσει και να φάει το ψαράκι του. Ποιος είναι? Να ζήσεις παπούλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Χτυπάει το θηροτηλέφωνο, ο courier, και επειδή μέχρι να βγω από την κουζίνα να πάω στο θηροτηλέφωνο να το ανοίξω, εντάξει, έκανα λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, όχι ότι άργησα. Δηλαδή εκεί πέρα που θα πήγαινα, ξέρω εγώ, στα 5 δευτερόλεπτα, έκανα 10 δευτερόλεπτα να φτάσω. Και επειδή, δεν ξέρω, βαρέθηκε, έπαιζε με το καμπανάκι. Και μέχρι να φτάσω, λέω, τι κάνει έτσι, γιατί τι ακούγεται να χτυπάει σαν καμπανάκι. Και κοιτάω και ήταν ο courier και είχε πάρει το καμπανάκι και το χτυπάει, παιδιά. Τι συμβαίνει? Αυτό εδώ επιλέξαμε εμείς. Είναι από την εταιρεία Britax Roamer. Είναι η εταιρεία που οι περισσότερες από εσάς, οι μανούλες, οι πιο παλιές μανούλες που έχετε μια εμπειρία πάνω σε αυτό, μου προτείνετε αυτή την εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι ήξερα και εγώ και από την αδερφή μου τα καλύτερα για αυτή την εταιρεία και από την φίλη μου την Ανθή, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ στο να αποφασίσω ποιο καθισματάκι θα πάρουμε και την ευχαριστώ θερμά που με άντεξε. Εντάξει, ανατολικό ζήτημα μερικές μου είπατε ότι το έχω κάνει, αλλά θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Μπήκαμε και είδαμε ότι έχει πάρει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν γίνει, στα crash test τέλος πάντων. Αυτό εδώ πέρα έχουμε πάρει, αυτό το μοντέλο, το πάνω-πάνω που γράφει. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν είναι άλλα μοντέλα ή δεν ξέρω και εγώ. Τέλος πάντων, εμείς αυτό το πάνω-πάνω έχουμε πάρει, το θυμάμαι. Ότι γράφει έτσι R. Οπτικά ήρθε πάρα πολύ ωραία. Τα υφάσματα του φαίνονται τέλεια. Βάλαμε πάνω και τον Αλέξανδρο χθες να καθίσει. Και γενικότερα το κάθισμα τον βόλεψε και του άρεσε πάρα πολύ. Έχει και Isofix, έχει και τις ζωνούλες οι οποίες δένουν πίσω από το κάθισμα. Γενικότερα εμφανισιακά φαίνεται ένα πάρα πολύ καλοφτιαγμένο και προσεγμένο καθισματάκι. Και γιατί να μην κοιτιόμαστε, λοιπόν, η ασφάλεια παίζει ρόλο τώρα σε αυτό. Μου είπανε πάρα πολύ τα καλύτερα και από το κατάστημα που το πήραμε, που κάναμε μια τηλεφωνική επικοινωνία και τους είπα να μας βοηθήσουν, γιατί τώρα δεν μπορούμε να έρθουμε από κοντά να τα δούμε. Μου είπαν ότι αυτή η εταιρεία είναι από τις καλύτερες εταιρείες που υπάρχουν. Οπότε πήραμε αυτό. Εγώ απλά σας δείχνω ότι πήραμε, δεν θέλω να σας επηρεάσω και να πάρετε και εσείς το ίδιο. Καλύτερα να ψάξετε, να μιλήσετε, να ρωτήσετε. Εγώ μίλησα και με τον παιδίατρο, δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος που ήρθα σε επικοινωνία. Και όταν θέλησα να αλλάξω κάθισμα, ήταν ο παιδίατρος όπου μου έδωσε συμβουλές και άκουσα τις συμβουλές του και έτσι αποφασίσαμε για το τι κάθισμα θα πάρουμε. Και μόλις μπει το καθισματάκι μας στο αυτοκίνητο και τοποθετήσουμε και τον Αλέξανδρο, θα σας τραβήξω κάποιο βίντεο για να το δείτε. Ναι, αυτό είναι, γιατί τώρα το είδα το χαρτί. Αυτό είναι το καθισματάκι που εμείς έχουμε πάρει. Από 9 έως 36 κιλά είμαστε, τώρα είναι 9 κιλά ο Αλέξανδρος, οπότε είναι μια χαρά. Θέλεις να πεις κάτι εδώ πέρα στον κόσμο που μπαίνει και στέλνει τις ευχές του για σένα?
που όλοι σου στέλνουν τις ευχές. Και έχουμε χάσει τη μία μας την κάλτσα. Δείτε εδώ πέρα, στο ένα πόδι φοράμε κάλτσα, στο άλλο δεν φοράμε. Για κάτσε εδώ να δείξουμε. Κάτσε εδώ να δείξουμε την ωραία σου την πατουσίτσα. Δείτε εδώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Το ψάρι μπορεί να είναι πεντανόστιμο, αλλά η κουζίνα μετά είναι πάρα πολύ μπελαλίδικο. Και στο φαγητό είναι μπελαλίδικο και μετά στο να καθαρίσεις. Πάω τώρα να βάλω τον Αλέξανδρο για νάνι, γιατί έχει έρθει η ώρα του και ήδη έχει ξεκινήσει αυτή την κρινίτσα που είναι της νύστας. Και θα επιστρέψω μετά να συνεχίσω με την κουζίνα, την οποία πραγματικά αν δεν βάλεις και ξύδια και σαπούνια και αυτά, η μυρωδιά του ψαριού δεν φεύγει. Έλα στη μαμά για να δούμε ποιος θα κερδίσει, η κάμερα ή η μαμά. Η κάμερα, τέλεια. Ας την κάμερα εκεί πέρα. Ας την Έλενα. Έλα. Αν έχετε κάποια λύση για να φεύγει το άρωμα του ψαριού, γρήγορα και εύκολα. Εγώ δοκιμάζω κάθε φορά το σαπούνι για τα πιάτα, το καθαριστικό που έχω, το Echoes, ξύδι και λεμόνι. Δεν. Γίνεται δουλειά, αλλά όχι το 100%. Μέχρι και τα φίλτρα του απορροφητήρα καθαρίζω, για να φύγει το άρωμα και από εκεί μήπως και αυτό, αλλά παρόλα αυτά μένει, μετά θέλει κάποιες μέρες για να φύγει. Αν έχετε κάποιο tip, σας παρακαλώ, πείτε μου, μπας και φτιάχνω λίγο. Όχι μπας και τώρα με το μωρό πρέπει να φτιάχνω πιο συχνά ψάρι, οπότε θα έχω πολύ συχνά το ίδιο πρόβλημα. Οπότε αν έχετε κάποια λύση, πες μας πώς αισθάνεσαι που έγινε 45. Πάρα πολύ ωραία, γιατί μίλησα κατά 21 χρόνια. Δεν μου λες, εσύ πώς αισθάνεσαι που ο πατέρας σου έγινε 45. Τέλεια, εγώ είμαι 20, αυτό 45. Άντε, στην υγειά μας, στην υγειά του πατέρα μας. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές με υγεία. Ευχαριστώ μας. Εμείς θα τα πούμε αργότερα. Αυτά γιατί θα χαθούμε εδώ κάθε μέρα. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Θα τα γερός. Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά αυτό μοιάζει με παστίτσιο εδώ πέρα. Και όχι με σουφλέ, είναι σουφλέ. Και μία τέλεια σαλάτα του Κέσσαρα. Μπορεί στο ταψί να φαινόταν σαν παστίτσιο, αλλά φαίνεται πεντανόστιμο και εγώ με κοντορέ. Ήρθε η ώρα να κλείσω άλλο ένα vlog μας. Τον χαμό από πίσω δεν ξέρω αν τον βλέπετε. Το πρωί είναι από αυτές τις μέρες που αλλάζω σεντόνια και το αφήνω πολλές ώρες στο δωμάτιο ανοιχτό για να παίρνει αέρα και το στρώμα κλπ. Αλλά έγινε όλο αυτό που έγινε χθες, που ξέρετε ότι σας με ακολουθείτε στο Instagram και φαντάζεστε, στο χθεσινό βίντεο, και επειδή έτσι δεν ξέρω, μου απορρόφησε πολύ από την ενέργειά μου και ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό μέχρι να βρεθεί λύση, με επικοινωνίες το ένα τ' άλλο, και δεν έκανα τίποτα στο σπίτι σήμερα, πέρα από το ότι καθάρισα την κουζίνα μετά τα ψάρια, τίποτα άλλο, οπότε πρέπει να καθίσω τώρα να στρώσω κρεβάτι για να κοιμηθούμε. Θα σας αφήσω κάπου εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο. Και πλησιάζει και η μέρα με τα γενέθλια του μικρού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήδη έχω αρχίσει έτσι να σκέφτομαι τι και πώς και τέτοια πράγματα, και θέλω να βρω και μπαλόνια για να παραγγείλω με ήλιο, αν μπορώ να τα πάρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα έρθω σε επικοινωνία με ένα κατάστημα να δούμε. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά, τα λέμε αύριο.